Κύριε Υπουργέ, όπως ήδη είπε ο Πρόεδρος, η συζήτηση αφορά τα σοβαρά κτηριακά προβλήματα του Γυμνασίου Λυκείου Πόμπιας Φεστού Ηρακλείου Κρήτης, ενός από τα ιστορικά εμβληματικά σχολικά κτίρια της Κρήτης, που λειτουργήσε από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα και στο οποίο σήμερα φοιτούν μαθητές από την ενδοχώρα του Δήμου Φεστού. Συγκεκριμένα, η επισκευή αποκατάσταση του Γυμνασίου Λυκείου Πόμπιας έχει εξελιχθεί σε γεωφύρι της Άρτας, αφού για να ολοκληρωθούν οι σχετικές μελέτες χρειάστηκαν 7 ολόκληρα χρόνια, ξεκίνησαν από το 2015 και το 2022 έγινε η επικαιροποίηση, συμπλήρωσή τους δηλαδή, ενώ για τα 4 εκατομμύρια ευρώ που είναι ο προϋπολογισμός για την πλήρη αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος δεν υπάρχει δέσμευση, δεν υπάρχει έγκριση, δεν υπάρχει έγκριση χρηματοδότησης, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Πρόκειται για ζήτημα προκλητικής αδιαφορίας της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά και των περιφερειακών και δημοτικών αρχών, που έχει ως συνέπεια την πλήρη εγκατάλειψη του κτηρίου, την ανεπίτρεπτη κατάσταση των κτηριακών του υποδομών, που δεν ανταποκρίνονται σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες διδασκαλίας. Οι εξελίξεις αυτές για την αποκατάσταση του σχολείου της Μπόμπιας προκαλούν τη δικαιολογημένη αγανάκτηση της τοπικής κοινωνίας, της εκπαιδευτικής κοινότητας, αφού κινούνται στην κατεύθυνση της αλληλομετάθεσης, το γνωστό πικ-πονγκ ευθυνών μεταξύ κεντρικού και τοπικού κράτους και των ανέξοδων υποσχέσεων, χωρίς αντίκρισμα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, όπως αυτές για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ 2021-2027. Μάλιστα, οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας και εσωτερικών σε σχετική ερώτηση του ΚΚΕ για το ίδιο θέμα 26/9 του 2022, όχι μόνο δεν δίνουν λύση, αλλά επιβεβαιώνουν τις αρνητικές συνέπειες της μετακύλησης της ευθύνης της σχολικής στέγης στους Δήμους με σκοπό την περαιτέρω μείωση των κρατικών δαπανών. Επιβεβαιώνεται επίσης για άλλη μία φορά ότι αυτά τα πολυδιαφημιζόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης και ούτω καθεξής, και υποσχέσεις για ένταξη του σχολείου σε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, παρά το ότι δημιουργούνται από τον πλούτο της ανθρώπινης εργασίας, δηλαδή ανήκουν στο λαό, πρέπει να χρηματοδοτούνται για τις ανάγκες των παιδιών της κοινωνίας. Παρά λοιπόν το ότι δημιουργούνται από τον πλούτο της ανθρώπινης εργασίας και την φορολογία τους, δεν κατευθύνονται ακριβώς για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες, αλλά τις ανάγκες των επιχειρηματικών σχεδιασμών. Ακόμα και οι όποιες παρεμβάσεις γίνονται στα σχολεία αφορούν κυρίως ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων, ουσιαστικά δηλαδή τα προγράμματα αυτά αφορούν τη στήριξη της πράσινης, της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης, δηλαδή τις πράσινες business. Με δεδομένο λοιπόν ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί πλέον στο κτίριο δεν σηκώνει ούτε αναβολές ούτε μετάθεση ευθυνών, σας ρωτάμε κύριε Υπουργέ, ποια μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να δοθεί έκτακτη κρατική χρηματοδότηση στο ύψος των πραγματικών αναγκών στο Δήμο Φεστού, προκειμένου να αποκατασταθούν το σύνολο των επιγουσών αναγκών από τις ζημιές που έχουν προκληθεί στο σχολείο, οι οποίες είναι πάρα πολλές, καθώς και να χρηματοδοτηθεί άμεσα η αναγκαία πλήρης αποκατάσταση του κτηρίου, όπως προβλέπεται από τη σχετική μελέτη, ώστε αυτό το ιστορικό κτίριο του Γυμνασίου Λυκείου Πόμπιας να ανταποκρίνεται σε όλες τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών της τοπικής κοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, ο λόγος σε εσάς για την απάντησή σας. Κύριε συνάδελφε, δεν θα αμφισβητήσω σε καμία των περιπτώσεων το ενδιαφέρον σας, το προσωπικό, για την ιδιαίτερη πατρίδα μας στην Κρήτη και πολύ συγκεκριμένα για τα θέματα τα οποία αφαιρούν
τη συγκεκριμένη περιοχή και μάλιστα ένα ιστορικό κτίριο, όπως είναι το κτίριο του Γυμνασίου Λυκείου Πόμπιας του Δήμου Φεστού Κρήτης. Όμως, θα μου επιτρέψετε να σταθώ λίγο στο σκεπτικό της ερωτήσεώς σας και να σας δώσω μία προς μία τις απαντήσεις έτσι όπως αναπτύσσονται τα ερωτήματα και το σκεπτικό. Πρώτα απ' όλα, καταλήγετε λέγοντας ποια μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση και προσπαθείτε με τον τρόπο σας να υποβαθμίσετε και να υποτιμήσετε και να απαξιώσετε την δουλειά της κυβέρνησης όσον αφορά την εκπαίδευση και τα σχολικά μας κτίρια. Και θα είμαι πολύ συγκεκριμένος, κύριε συνάδελφε. Και θέλω να σας πω ότι ως Υπουργείο Εσωτερικών για το Δήμο Φεστού του νομού Ηρακλείου Κρήτης έχουν δαπανηθεί πάνω από 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Και ο πίνακας αυτός είναι στη διάθεσή σας ανάλυση πόσα χρήματα είναι από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των λειτουργικών δαπανών των σχολείων μας. Σας λέω ενημερωτικά ότι είναι 1.958.000. Για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, σας λέω ότι είναι πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Για την κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτηρίων, σας λέω ότι είναι πάνω από 564.000 ευρώ. Από το Φιλόδημο έχουμε και για την πυροπροστασία των σχολικών μονάδων και γενικότερα έχουμε χρηματοδότηση όσον αφορά το πρόγραμμα Φιλόδημος. Από το Αντώνης Τρίτσης έχουμε πάνω από 7 εκατομμύρια και φυσικά από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχουμε πάνω από 250.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, αν τα αθροίσουμε αυτό, ξεπερνούν τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ και θα είναι στη διάθεσή σας στα πρακτικά, θα καταθέσω το σκεπτικό πίνακα. Άρα λοιπόν, απαντώ στη μεγάλη εικόνα το τι κάνει η κυβέρνηση για τα σχολικά κτίρια και πολύ πιο συγκεκριμένα για το συγκεκριμένο Δήμο που αναφέρεστε. Για το Δήμο Φεστού και πολύ συγκεκριμένα και για την περιοχή Πόμπια. Δεύτερον, απαξιώνετε και αφισβητείτε την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Είναι μία ιδεολογική σας, κομματική σας, πολιτική σας άποψη. Εμείς φυσικά και διαφωνούμε, διότι έχουν χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια μία σειρά έργων. Και σας λέω λοιπόν ότι το έργο της αναβάθμισης του εξυγχρονισμού του κτηρίου, του σχολικού κτηρίου που αναφέρεστε, θα γίνει, καθυστέρησε διότι δεν υπήρχαν οι μελέτες ολοκληρώνονται. Είχα μία τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Δήμαρχο που κάνει μία εξαιρετική δουλειά και με τον Περιφερειάρχη που νομίζω ότι γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά για το έργο και την προσφορά του Περιφερειάρχη Κρήτης, όπου ο κρητικός λαός τον έχει επιβραβεύσει πολλές φορές με τη δουλειά του και σας λέω λοιπόν ότι το έργο αυτό πολύ σύντομα η Περιφέρεια θα το χρηματοδοτήσει και θα ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ που πρόκειται η Περιφέρεια να καταθέσει. Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία μου. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ορίστε, κύριε Σιδηχάκη, ο λόγος σε εσάς για τη δευτερολογία σας. Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, πράγμα λέει που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει. Λοιπόν, το έργο της κυβέρνησης έχει κριθεί. Και έχει κριθεί και στον τομέα της εκπαίδευσης, στην ανέργεια σχολικών κτηρίων, στις συντηρήσεις, στην παλαιότητά τους, στην αδιαφορία που επιδεικνύει η κυβέρνηση, το Υπουργείο, για την αποκατάσταση ζημιών στα σχολικά συγκροτήματα. Θα σας πω λοιπόν ότι υπάρχει σχολείο που είναι σε κοντέινερ από το σεισμό του 2012 στο σχολείο της Γαλλιάς, το οποίο το έχω επισκεφτεί, το έχω δει, είχαμε κάνει σχετικές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά. Η πραγματικότητα σας διαψεύδει. Και επειδή αναφέρετε διάφορα νούμερα, ποσά σε ευρώ κτλ.,
μπορείτε να μου κοστολογήσετε το ύψος των πραγματικών αναγκών που, έχει ανάγκη, που υπάρχουν σήμερα στα σχολεία, για την ανέργεση σχολικών κτηρίων, για τις υποδομές τους, για τη συντήρηση των σχολικών συγκροτημάτων. Πέστε μου, το έχετε κοστολογήσει και μας λέτε νούμερα. Είναι ψίχουλα μπροστά στις πραγματικές ανάγκες που έχουν σήμερα τα σχολεία. Και γι' αυτό άλλωστε οι γονείς και του σχολείου της Μπόμπιας είναι αγανακτισμένοι. Διαμαρτύρονται για την κακή κατάσταση των κτηριακών υποδομών. Είναι απαράδεκτο μαθητές εκπαιδευτικοί να κάνουν μάθημα σε επικίνδυνες, ανεπίτρεπτες συνθήκες που ξεπερνούν τα όρια μιας απλής υποβάθμισης. Και είναι αποκαλυπτικές οι όποιες φωτογραφίες έχουν δημοσιευθεί από γονείς στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που μόνο ντροπή μπορούν να προκαλέσουν. Και έρχεστε εδώ και μέμφεστε εμάς το ΚΚΕ ότι τάχα μου υποβαθμίζουμε το έργο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Μπορείτε να μας πείτε γιατί εδώ και χρόνια υπάρχουν προβλήματα διάχθρωσης επιχρησμάτων, χρωματισμών, με υγρασία, με σπασμένα παράθυρα, με κουφώματα που αναγκάζουν μαθητές να παγώνουν, τη σκάλα στην είσοδο του σχολείου να χρειάζεται επισκευή, τα φθαρμένα μάρμαρα στα σκαλοπάτια με τον κίνδυνο ατυχημάτων στους μαθητές που κινδυνεύουν να γλιστρήσουν ανά πάσα στιγμή, που είναι μόνο ορισμένα από τα προβλήματα που καταγγέλουν γονείς και μαθητές του σχολείου. Και όλα αυτά δεν καλύπτονται, για παράδειγμα, από τα 30.000 ευρώ που δεσμεύτηκε ο κύριος Περιφερειάρχης προχθές ότι θα δώσει στο σχολείο για να γίνει μια συντήρηση, όχι για το σύνολο των ζημιών, όχι για το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το σχολείο, αλλά για ένα μέρος από αυτά. Και στο κάτω-κάτω, εσείς για ποιο λόγο, μιλάτε εκ μέρους του Περιφερειάρχη, μιλάτε εκ μέρους, είστε υπουργός της κυβέρνησης. Η ανάγκη να χρηματοδοτήσετε το Δήμο για πολύ περισσότερα χρήματα είναι δεδομένη. Θα πείτε κάτι γι' αυτό, θα αυξήσετε περαιτέρω τη χρηματοδότηση για να καλύψετε τις ανάγκες αυτού του σχολείου αλλά και όλα τα υπόλοιπα σχολεία. Και χαρακτηριστικό της επικινδυνότητας είναι και το γεγονός από τις βροχές που πριν από 3 χρόνια κατέρευσε τυχείο στην αυλή του σχολείου, το οποίο βέβαια αποκαταστάθηκε αφού έπεσε. Είναι λύση αυτή, σας ρωτάω εσάς. Είναι λύση αυτή όποτε καταραίει κάτι να το επιδιορθώνουμε εκ των υστέρων? Και ας συμβεί το μοιραίο, δεν γνωρίζετε ότι είναι σε έξαρση? Λέτε ότι είσαι από την Κρήτη. Δεν έχω κανένα λόγο να μην το πιστέψω. Δεν ξέρετε λοιπόν ότι στο νησί μας υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, έντονη σεισμική δραστηριότητα και ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει ένα σεισμός, να πέσει το σχολείο? Αυτό δεν σας ενδιαφέρει? Πόσα καλοκαίρια έχουν περάσει που το σχολείο είναι κλειστό και δεν έχει πραγματοποιηθεί κανένα από τα απαιτούμενα έργα αποκατάστασης, με αποτέλεσμα η κάθε νέα έναρξη σχολικής χρονιάς να επιδεινώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Δηλαδή όσα γίνονται με τη μορφή μπαλωμάτων. Η παραπάνω λοιπόν κατάσταση είναι το αποτέλεσμα χρηματοδότησης, υποχρηματοδότησης μάλλον, της παιδείας και της μεταφοράς αρμοδιοτήτων του κράτους στην τοπική διοίκηση για να βγάζει η εκάστοτε κυβέρνηση την ευθύνη από την καμπούρα της, των ελάχιστων κονδυλίων για την ανέγερση και συντήρηση των σχολείων, καθώς φυσικά και η πολιτική συρρήκνωση συγχωνεύσεων και κλεισίματος πολλών σχολείων της ενδοχώρας σε μια λογική κόστους ωφέλους που να ανταποκρίνεται στις δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας. Αυτή είναι η φιλοσοφία σας. Αυτή είναι η λογική σας. Και κάπως έτσι φυσικά έρχεται και η υποβάθμιση και το κλείσιμο εν τέλει των σχολείων της ενδοχώρας, με το απαράδεκτο μέτρο μαθητές να μετακινούνται σε άλλα σχολεία από αυτά που ανήκουν. Και κάπως έτσι φυσικά αμφισβητείται το αυτονόητο δικαίωμα του παιδιού να φυτά στο σχολείο του χωριού του, στη γειτονιά του, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις μετακινήσεις και την ένταξη σε άλλο σχολικό περιβάλλον. Άρα λοιπόν, οι ευθύνες είναι διαχρονικές, είναι δικές σας, της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, του Περιφερειάρχη, ο οποίος κάνει τον καλό Σαμαρίτη και δίνει από εδώ και από εκεί χρήματα, χωρίς να υπάρχει σχέδιο, χωρίς να βάζει προτεραιότητες και να ιεραρχεί, και φυσικά και του Δήμου, όλων των δημοτικών αρχών και των δημαρχών που έχουν αποδεχτεί αυτό το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την τοπική διοίκηση, που την έχει φορτώσει με ένα σωρό αρμοδιότητες χωρίς
τους κατάλληλους πόρους για να ανταποκριθεί. Ολοκληρώστε. Και ολοκληρώνω με αυτό ότι η πάγια θέση του ΚΚΕ είναι ότι η σχολική στέγη, η χρηματοδότηση, η κατασκευή και η συντήρηση, η ενίσχυση και η αντισεισμική προστασία των σχολικών μονάδων πρέπει να είναι στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Εμείς δεν δαιμονοποιούμε τα όποια ευρωπαϊκά προγράμματα και την όποια ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, είτε μέσω του ΕΣΠΑ ή οποιονδήποτε άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Απλώς λέμε ότι αυτά τα εργαλεία είναι επισφαλή. Είναι επισφαλή. Διότι μπορεί να λέτε εσείς ότι θα το χρηματοδοτήσει ο κύριος Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης. Από πού και ως που προκύπτει ότι θα ενταχθεί κιόλας, ότι θα γίνει και έγκριση για την ένταξή του στο ΕΣΠΑ 2021-2027. Γι' αυτό λέμε ότι ο πιο ασφαλής δρόμος είναι το ίδιο το κράτος να βάλει το χέρι στη τσέπη και να δώσει από την στιγμή φορολογία του λαού για να φτιάξει αυτό το σχολείο και όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας. Ευχαριστώ. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, και με την τοποθέτησή σας να κλείσουμε και τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, επειδή θέλω να απαντάω και οι απαντήσεις μου είναι ξεκάθαρες, διότι ό,τι λέμε γράφεται και μένει. Το τι έχει δώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για το Δήμο Φεστού και για τα σχολιά μας, στα πρακτικά της Βουλής, και μπορούν όλοι να δουν τις λεπτομέρειες ανά έτος και από πού έχουμε τη χρηματοδότηση. Δεύτερον, οι εργασίες ήδη έχουν ξεκινήσει. Καταθέτω στα πρακτικά φωτογραφία με τα συνεργεία που κάνουν τις εργασίες συντήρησης. Τρίτον, καταλαβαίνω, κύριε συνάδελφε, ότι όταν ο Πρωθυπουργός βγαίνει ξεκάθαρα και δεσμεύεται στον ελληνικό λαό για ένα πρόγραμμα για τα σχολικά μας κτίρια, για τα σχολιά μας των επόμενων ετών, να προσπαθείτε εσείς με τον ΑΒ τρόπο να σκεπάσετε με μια κινδυνολογία, θα έλεγα, τις δεσμεύσεις μας αυτές. Όμως, θέλω να ξέρετε ότι εμείς αυτά τα οποία έχουμε δεσμευτεί στον ελληνικό λαό θα τα υλοποιήσουμε. Και για την αναβάθμιση των σχολείων μας, και για τη χρηματοδότηση και την αναβάθμιση και το να γίνουν νέα και ενεργειακά κτίρια, διότι εμείς πιστεύουμε στην πράσινη ανάπτυξη. Αν εσείς ως ΚΚΕ διαφωνείτε με την πράσινη ανάπτυξη, είναι κάτι άλλο. Εμείς πιστεύουμε στην πράσινη ανάπτυξη και θα βαδίσουμε. Και τρίτον, και σημαντικό, είναι ότι εμείς σεβόμαστε το θεσμικό, διαχρονικό και ουσιαστικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού. Ήρθατε στην αίθουσα αυτή, κύριε συνάδελφε, να αμφισβητήσετε και τον ρόλο όλων των δημοτικών αρχών του Δήμου Φεστού και την διαχρονική προσφορά προσωπικά του Περιφερειάρχη και του Περιφερειακού Συμβουλίου, διότι τις αποφάσεις δεν τις λαμβάνει ο Περιφερειάρχης μόνος, υπάρχει και ένα Περιφερειακό Συμβούλιο. Και σας λέω και κλείνω εδώ ότι θα προχωρήσει αυτό το ιστορικό σχολείο σε αυτήν την όμορφη μεριά της Κρήτης μας. Θα αναβαθμιστεί, είναι θέμα χρόνου η ένταξή του, οι μελέτες ολοκληρώνονται και από εκεί και πέρα νομίζω ότι η κινδυνολογία περισσεύει στον πολιτικό ουσιαστικό διάλογο για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Κλείνω λοιπόν. Δεν χρειάζονται φωνές. Δεν χρειάζονται φωνές. Μην διακόπτετε. Δεν χρειάζονται φωνές. Μη συγχύζεστε. Όχι διακοπές. Μη συγχύζεστε. Όχι διακοπές. Άρα λοιπόν, στην ερώτηση ποια μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση, σας λέω ότι η κυβέρνηση ήδη έχει χρηματοδοτήσει με πάνω από 12,5 εκατομμύρια το Δήμο Φεστού. Θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί κάθε Δήμο της χώρας, κάθε Δήμο της χώρας, διότι σεβόμαστε το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα προχωρήσουμε και με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού των περασμένων ημερών σε αναβάθμιση των σχολικών μας κτηρίων, διότι έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας.